Έξι μήνες τώρα η κυβέρνηση επιμένει να επιδοτεί την εσχροκέρδια εις βάρος των πολιτών. Η επιστολή του επικεφαλής της ΡΑΕ προς τον Υπουργό Ενέργειας που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα των συνταχτών είναι αποκαλυπτική. Οι τιμές στην ενέργεια αντί να περιορίζονται ανεβαίνουν. Μόνο το Σεπτέμβριο η αύξηση στις τιμές έφτασε μέχρι και 57% σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η μοναδική κυβέρνηση στον κόσμο που δημιούργησε μηχανισμό ελάφρυνσης, ο οποίος τελικά επιβαρύνει περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσει. Αποτέλεσμα είναι η Ελλάδα να βρίσκεται στην κορυφή τη ακρίβεια πανευρωπαϊκά. Όπω επιβεβαίωσε χθε και η έκθεση του Συνδέσμου Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Απέτυχαν να προστατεύσουν του πολίτε, πέτυχαν να προστατεύσουν τα επερκέρδη των εταιριών. Τα αρνητικά ρεκόρ ακρίβεια που ζουν νοικοκυριά και επιχειρήσει φέρουν υπογραφή Μητσοτάκη.